Κατά εκατοντάδες συνέρευσαν χθες και σήμερα στον Άγιο Φανούριο στην Εθνική Οδό στα Χανιά πλήθος πιστοί για να προσκυνήσουν τη χάρη του. Πολλοί μάλιστα είναι εκείνοι που πηγαίνουν στην εκκλησία από πολύ μακριά με τα πόδια, ενώ εκτός από τη λαμπάδα πηγαίνουν στον Άγιο και τη γνωστή Φανουρόπιτα. Μα είναι πολύ θαυματουργός ο Άγιος Φανούριος. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι ο Άγιος που φανερώνει τα χαμένα. Όχι, είναι σε ιατρός μεγάλος. Κάθε χρόνο και περισσότερος κόσμος, ο φέτος έρχονται σιγά σιγά λόγω κορονοϊού και έρχονται από σιγά σιγά και κάνουμε αρκετές ακολουθίες για να καλύψουμε τα κενά. Είναι θαυματουργός Άγιος. Εγώ τον παρακάλεσα να βρω εργασία και βρήκα. Ερχόμαστε κάθε χρόνο στη χάρη του Αγίου Φανουρίου. Κάθε χρόνο έρχομαι, ναι. Πολλοί κόσμος έρχεται με τα πόδια. Ναι, βέβαια. Ο λόγος ποιος είναι? Το έχουν τάμα. Οπότε πρέπει να το εκπληρώσουν. Ο Άγιος Φανούριος βοηθάει. Κυρίως για αρρώστιες, να είναι καλά οι άνθρωποι. Λέγεται ότι ο Άγιος Φανούριος είναι πολύ θαυματουργός, ενώ ακόμα και η εκκλησία στο σημείο προέκυψε από ένα θαύμα του ίδιου του Αγίου. Το βρήκαμε βάζα το κλεισάκι, αλλά είχα εντολή από το πνευματικό μου που δεν προλάβαινε να σάξει τον Άγιο Φανούριο να ασχοληθώ. Και πραγματικά επάκουσα και ασχολήθηκα όσο μπορούσα με την παπαδιά μου και το συμβούλιο για το κρυσάκι αυτό. Μα μου είχε πει ότι να το προσέξεις και θα γίνει το προσκύνημα της Κρήτης. Είμαι από το Ρέθυμνο έξω, Μισήρια. Είναι θαυματουργός ο Άγιος? Α, δεν ξέρω, μάλλον είναι. Έτσι, ναι. Το Ρέθυμνο. Έχετε ακούσει κάποιο θαύμα που έχει κάνει? Βεβαίως, σε μένα. Ό,τι και να ζητήσεις, το φέρνει. Ο κόσμος πιστεύει στη χάρη του Αγίου Φανουρίου και ζητά υγεία ή ίαση, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που έρχονται και από την υπόλοιπη Ελλάδα αυτές τις μέρες για να πάνε στην εκκλησία, ειδικά την παραμονή ή την ημέρα που γιορτάζει. Κάθε χρόνο. Δεν μένω εδώ, μένω στην Αλεξανδρούπολη, αλλά είμαι από εδώ. Ο Άγιος αυτός είναι ο Άγιος μου, ο προστάτης μας, όλης της οικογένειας. Τον επικαλούμε πάντα. Και ό,τι του ζητήσω δεν μου το αρνείται ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό να πιστεύουμε και να ενισχύουμε την πίστη μας. Εύχομαι και σε εσάς υγεία και να έρχεστε κάθε χρόνο να παίρνετε την ευλογία του εδώ. Είμαι από Αθήνα, όμως όποτε βρεθώ έρχομαι εδώ για τη χάρη του. Για να βοηθήσει την οικογένειά μου, να έχουμε υγεία για όλο τον κόσμο. Πιστεύει ο κόσμος? Πολύ. Έχει ανάγκη? Έχει ανάγκη, βέβαια. Η πίστη μας έμεινε, κύριε, τίποτε άλλο.